Σε θεσμό έχει εξελιχθεί πλέον το Φεστιβάλ των Ματάλων, στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, με φανατικό κοινό που επισκέπτεται αυτές τις μέρες την περιοχή από κάθε μέρος της γης για να γευτεί την αναβίωση μιας εποχής που έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της Κρήτης, της εποχής των παιδιών των λουλουδιών. Ένα γεμάτο τριήμερο από μουσική. Θα δούμε πολύ γνωστά συγκροτήματα όπως είναι ο Στέλιος Ρόκος, η Pix Lux, η Locomondo, διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά, για όλους. Είναι ένα όμορφο ξέγνιο στο τριήμερο, να περάσουμε όλοι υπέροχα. Είναι πολύ ωραίο μέρος και γίνονται και συναυλίες και είναι πάρα πολύ ωραία. Στο τριήμερο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ, την παράσταση κλέβουν οι μεγάλες συναυλίες που γίνονται με φόντο τις θρυλικές σπηλιές του Λιβικού. Παράλληλα όμως, πραγματοποιούνται διάφορα πολιτιστικά δρόμενα όπως street painting και μουσικά εργαστήρια, χορός, λογοτεχνία, ποίηση και ζωγραφική. Το αγαπημένο όλων όμως είναι το κιόσκι με τις μπογιές. Εκεί υπάρχουν χρώματα τα οποία χρησιμοποιείς για να βάψεις το σώμα σου. Στίχοι τραγουδιών στις πλάτες, ονόματα στα χέρια και καρδιές στο πρόσωπο. Από Μάνταλα είμαι, ναι. Κάθε χρόνο είμαι εδώ, ναι, τέλεια. Είναι δυνατόν να μην ανταποκριθείς θετικά σε αυτό το φεστιβάλ? Με τίποτα. Έρχεστε πρώτη φορά? Έρχομαι πρώτη φορά, έχω ακούσει για το φεστιβάλ, ξέρω το μέρος, έχω δει φωτογραφίες, έχω δει βίντεο από άλλες συναυλίες. Και τιμητική ιδιαίτερα η πρόσκληση, πολύ ωραίο το μέρος, ήδη έτσι, ωραία διάθεση, πολύ ωραία παραλία, ωραίος κόσμος. Το Φεστιβάλ των Ματάλων αποτελεί την αναβίωση μιας εποχής που έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της Κρήτης, της εποχής των παιδιών των λουλουδιών. Ήταν η πρώτη μορφή απελευθέρωσης των ηθών στη νεότερη ιστορία, ένας τρόπος απελευθέρωσης από την καταπίεση των θεσμών. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω σε αυτό το υπέροχο μέρος και στο υπέροχο αυτό φεστιβάλ, σε αυτήν την υπέροχη οργάνωση. Είναι η πρώτη φορά και θέλω να το απολαύσω και να το χαρώ. Είναι πανέμορφα, το vibe του κόσμου είναι μοναδικό και περιμένω να το νιώσω απόψε. Όχι πρώτη φορά, κάθε χρόνο έρχομαι. Είμαι λάτρης των Ματάλων εγώ. Κάθε χρόνο. Είμαι από το Ρέθυμνο και φέτος προέκυψε και η δουλειά και λέω να τα συνδυάσω. Η αγάπη για τα Μάταλα επηρέασε πολλούς ανθρώπους που τα επισκέπτονται κάθε χρόνο 50 χρόνια μετά για να αναβιώσουν την ξεγνιασιά και την αθωότητα που προσφέρουν οι γνωστές σπηλιές των Ματάλων. Η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο με τη μεγάλη συναυλία των Locomondo.